πάμε πιο πίσω. Ξέρετε, τα έχει κρατήσει, δεν έχουν βγει ακόμα έξω. Επιχειρήσεις και σπίτια πλημμύρισαν. Ήτανε μέχρι εδώ. Αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν. Πολύ γρήγορα και δεν πήραμε ήδη. Δεν προλάβαμε να πάμε να αντιδράσουμε. Και οι δρόμοι έγιναν ποτάμια. 40 λεπτά βροχής ήταν αρκετά για να μετατρέψουν σημεία της Πάτρας σε λιμνοθάλασσα. Παιδιά, έριξε πολύ νερό, αλλά δεν λέει τι. Δεν τα λέει δηλαδή. Κάθε φορά που θα ρίξει πολύ νερό, φεδάγεται αυτό το πράγμα. Στην Ερώμη Πολυτεχνείου καταστήματα πλημμύρισαν και για ώρα έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Όλο το κατάστημα. Δεν θέλω να σας πω για την καταστροφή του στάν του εξοπλισμού. Το σημαντικό είναι ότι δεν κινδύνεψε το προσωπικό μας. Εκείνη τη στιγμή που έγινε όλη αυτή η ξαφνική νεροποντή και εισχώρησε το νερό μέσα και δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα με το ρεύμα. Έπεσε το ρεύμα γιατί υπάρχουν υπόγειες καλωδιώσεις. Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους παραλιακής πλευράς της πόλης που βλέπουν σημεία της περιοχής να έχουν βυθιστεί στο νερό. Κάθε φορά που βρέχει περίπου έχουμε το ίδιο ύψος έγινε το νερό. Τους έχουμε ενημερώσει, τους λέμε συνέχεια, ναι, έτσι, αλλά ποτέ δεν έγινε τίποτα. Κάτι ακόμα βουλωμένο εκεί πέρα, το οποίο όπως κατεβαίνουν τα νερά πάνω από τον ψηθέας, φουλάρουν, το κατάλαβες γιατί. Εδώ έχει δύο φρεάτια, τώρα τι έγινε και βουλώσα, δεν ξέρω, τι να σου πω. Στη Ρήγα Φέρου, εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες έτρεχαν με τις σκούπες στα χέρια να απομακρύνουν τους όγκους νερού. Ανέβηκε το νερό, προφανώς και πάνω από το πεζοδρόμιο, περίπου στο ύψος του μαγαζιού. Οριακά δεν πλημμυρίσαν. Πιστεύω πως αν 15-20 λεπτά, ίσως και λίγο παραπάνω έβρεχε, με την ίδια ένταση θα είχαμε πρόβλημα. Οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι έδιναν μάχη για ώρα για να μην καταστραφεί το εμπόρευμά τους. Ευτυχώς εμείς, πέραν το ότι είχαμε, ο χώρος είχε κάποια νερά, ευτυχώς με το εμπόρευμα δεν είχαμε ζημίες. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι διαχρονικό και αυτό έχει να κάνει σχέση με την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης. Βέβαια είναι, η σπουδαιότητά τους είναι ακόμα μεγαλύτερη για την προστασία της περιουσίας και της ζωής των συμπολιτών μας, αλλά έργα τα οποία δεν είναι μεγάλου κόστους και δεν χρηματοδοτούνται από κανένα φορέα. Ακαθάριστα φρεάτια καταγγέλνουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και πολίτες μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Τα πλημμυρικά φαινόμενα εκθέτουν τους διοικούντες στην πόλη μας. Αναλυθεύουν οι πληροφορίες ότι τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα και ότι οι αντιλιοστάσια δεν λειτουργήσαν, τότε οφείλει η Δημοτική Αρχή να αναλογιστεί τις ευθύνες που φέρει, να δρομολογήσει ενέργειες, ώστε να αποκατασταθούν οι πολίτες και άμεσα να ετοιμαστεί για ανάλογα φαινόμενα που θα συμβούν στο μέλλον. Ήταν σε λειτουργία όλα τα αντιλιοστάσια κατά την περίοδο της βροχόπτωσης, αλλά ξεπέρασε τη δυναμικότητα απορροής των αυρίων με αποτέλεσμα σε μικρό χρονικό διάστημα να υπάρξουν αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Αναμφίβολα πάντως, οι εικόνες μιας Πάτρας που μετά από 40 λεπτά κατοικίδας γίνεται Βενετία προκαλούν προβληματισμό.